Στον αέρα, όπως σας είχα πει, ο κύριος Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, βουλευτής, χρωστάω και το ερώτημα να του θέσω από αυτά που είπε ο κύριος Νότας. Γιατί έχουμε κάτι παρακρατηθέντα που βεβαίως η καυτή πατάτα πέφτει στη Νέα Δημοκρατία αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έδωσε. Καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια δημόσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για την πρόσκληση αλλά και τον κόσμο. Κοντά ψήφουσε. Περίπου 16.500 ψήφοι. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Είναι φοβερό. Αναπάντεχα μεγάλο. Θέλω να σας πω ότι και εμένα με πιέσει στον ύπνο το αποτέλεσμα. Ευχάριστα, φαντάζομαι. Ευχάριστα, βέβαια. Ναι. Είχα λάβει πολύ θετικά μηνύματα το τελευταίο διάστημα και ήμουν αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρω. Αλλά νομίζω ότι το βράδυ της Κυριακής, αργά τα ξημερώματα και να είμαι ακριβής, ο αριθμός των ψήφων μου δημιούργησε και εμένα πολύ μεγάλη θετική έκπληξη. Έκπληξη, μπράβο. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Μια λοιπόν και είμαι σε ένα δημόσιο βήμα, επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους ΕΡΕΟΥς και όλες τις ΕΡΕΕΣ, πρώτα απ' όλα που ψήφισαν τις εκλογές αυτές, διότι από ό,τι είδε τη συμμετοχή, ο νομός ΕΡΕΟΥ είχε πολύ καλύτερη συμμετοχή σε σχέση με άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας, που σημαίνει ότι οι ΕΡΕΟΥ πραγματικά εκφράστηκαν ασχέτως του τι ψήφισαν. Φαίνεται ότι κάνατε κι εσείς οι υποψήφοι πολύ καλή δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή, τραβήξατε τον κόσμο στην κάλπη. Αυτό που λέγατε, ελάτε να ψηφίσετε, φαίνεται ότι έπιασε τόπο. Εσείς τουλάχιστον το λέγατε. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ ιδιαιτέρως στις 16.500 συμπατριωτών μου, οι οποίοι με τιμήσαν με την ψήφο τους. Θα ήθελα λοιπόν να δηλώσω ότι θα κάνω τα πάντα για να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης τους και κυρίως θα κάνω τα πάντα για να φέρω αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία. Με λίγα λόγια, θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις ώστε τα προβλήματα που έχει ο νομός μας να μπουν ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα και να έχουμε το δυνατόν γρηγορότερα θετικές εξελίξεις για την περιοχή μας. Ναι, είμαστε ο τελευταίος νομός στο κατακεφαλή εισόδημα. Ναι, είμαστε ένας παραμελημένος νομός. Ναι, έχουμε πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Ναι, οι αγρότες και οι επιχειρηματίες της ΕΡΕΣ προσπαθούν να σταθούν όρθιοι. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολη η αποστολή μας. Αλλά διαβεβαιώ τους ΕΡΕΟΥς και τις ΕΡΕΕΣ που μας παρακολουθούν ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να διευκολύνω την κατάσταση της καθημερινότητάς τους. Κύριε Χατζηβασιλείου, σας είδαμε στη Λαϊκή Αγορά. Ζήτησα να παίξει αυτό το βίντεο και θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς δηλαδή τώρα είπατε από κοντά ευχαριστώ στον κόσμο στη Λαϊκή και τελειώσατε ή θα γυρίσετε σε όλο το νομό για να ευχαριστήσετε φίλους σας, γνωστούς σας και πολίτες που σας ψήφισαν και σας τίμησαν. Κοιτάξτε. Έχετε μέσα στον προγραμματισμό σας δηλαδή μια δεύτερη επίσκεψη μετεκλογική στο νομό για να μιλήσετε με τον κόσμο χωρίς το άγχος το αν θα εκλεγείτε ή όχι, χωρίς αυτό το... Δίνατε άλλο αγώνα, πολύ δύσκολο. Καταρχάς, κυρία Μωρίτη, δεν έχω φύγει από τις ΕΡΕΣ καθόλου. Ναι. Από την Δευτέρα το πρωί αισθάνθηκα την ανάγκη να συναντήσω το δυνατόν περισσότερο συμπολίτες. Κάνατε επισκέψεις. Και να τους ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή που με επιφύλαξαν στο πρόσωπό μου. Από τη Δευτέρα το πρωί, λοιπόν, γυρνώ όσο το δυνατόν περισσότερα χωριά και κομοπόλεις του νομού μας για να συναντήσω φίλους παλιούς αλλά και φίλους καινούριους, γιατί ξέρετε, η προεκλογική περίοδος σου δίνει τη χαρά να αποκτάς και καινούριους φίλους, ναι, οι οποίοι στον πρόσωπό μου με τιμήσανε, με την ψήφο τους. Δεν τελείωσε αυτή η επίσκεψη, σαφώς είναι πάρα πολλά τα χωριά. Θα συνεχίσω και σήμερα και αύριο με το ίδιο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει αυτό ότι θα σταματάνε εδώ οι προσπάθειες. Θα προσπαθήσω το επόμενο διάστημα να συναντήσω όλους τους συμπολίτες στα χωριά μας για να τους εκφράσω την ευχαρίστησή μου για την μεγάλη τιμή που επέδειξαν στο πρόσωπό μου. Ξέρω ότι οι εκλογές είναι μια πολύ δύσκολη μάχη. Προσωπικά, όχι μόνο είμαι χαρούμενος, αλλά είμαι και απολύτως ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Όχι μόνο επειδή προφανώς κατάφερα να πετύχω τον προσωπικό μου στόχο, γιατί οι εκλογές, ξέρετε, έχουν στόχο προσωπικό για κάθε υποψήφιο βουλευτή, αλλά κυρίως επειδή η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έλαβε μια ξεκάθαρη εντολή διακυβέρνησης. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι είχαμε πολλά χρόνια να δούμε κάποιο κόμμα να πάρει αυτοδυναμία στην Βουλή σήμερα για να κυβερνήσει μόνο του. Εδώ και 10 χρόνια σχεδόν. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο το αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη και σημαίνει ότι οι πολίτες και η ΣΕΡΕ βεβαιοποίησε ποσοστό συντριπτικό. Σχεδόν ένα στους δύο ΣΕΡΕ ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία την περασμένη Κυριακή. Επιδοκίμασαν το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυρίως την αποφασιστικότητά του να βοηθήσει τη χώρα να αλλάξει σελίδα. Και αυτό με κάνει απολύτως ευτυχισμένο. Στον Προβατά πήγατε. Σαφώς και πήγα στον Προβατά. Είναι δυνατόν να σκεφτείς. Το τελευταίο, επειδή ακριβώς είναι το χωριό σας, επειδή ξέρετε ότι εκεί οι άνθρωποι σας αγαπούν, ότι είστε το δικό τους παιδί.
Σας στήριξαν ιδιαίτερα. Με τιμήσαν ιδιαίτερα οι συγχωριανοί μου. Αν θυμάμαι καλά, περίπου 8-9 στους 10 με τιμήσανε στον Προβατά. Πολύ ωραία. Άρα αυτό από μόνο Άρα του... πήγατε. Συνιστά, βεβαίως. Ήμουν χθες στον Προβατά συγκεκριμένα. Ήμουν χθες στην ενότητα Καπετάν Μητρούση, στον πρώην Δήμο Καπετάν Μητρούση. Όπου αισθάνομαι, όπως αντιλαμβάνεστε, οικία, γιατί όλοι εκεί είμαστε σαν ένα μεγάλο χωριό. Ο ένας απέχει από τον άλλον 2-3 χιλιόμετρα. Οπότε χθες ήμουν εντός έδρας, όπως θα λέγαμε, στα χωριά του πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση. Όμως ξαναλέω, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όχι μόνο όσους με ψήφισαν, αλλά και όσους δεν με ψήφισαν. Και ξέρετε γιατί. Πέρα από την ψήφο και τη στήριξη, υπάρχει και η λεγόμενη ηθική στήριξη, κυρία Μωρέτη. Άνθρωποι που για το χύψη λόγο δεν αποφάσισαν να ψηφίσουν εμένα, αλλά είχαν να πούν έναν καλό λόγο. Δεν γίνεται αυτό. Βεβαίως, οι οποίοι είχαν να πούνε ένα καλό λόγο, δεν μπορεί να μην ανταποκρίθηκαν σε ψήφο, κύριε Χατζηβασιλείου. Και όμως, κυρία Μωρέτη, υπάρχουν πάρα πολλές σειρές και πάρα πολλοί σειραίοι, οι οποίοι ξεκάθαρα μου είπαν ότι για τον χύψη λόγο δεν μπορούν να με ψηφίσουν, είτε επειδή επέλεγαν κάποιο άλλο κόμμα, είτε επειδή είχαν την υποχρέωση ή την προτίμηση σε κάποιον άλλον υποψήφιο από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως είχαν να πούνε ένα πάρα πολύ καλό λόγο για μένα. Δύο ήταν και αυτοί, κύριε Χατζηβασιλείου. Και αυτή η ηθική στήριξη, κυρία Μωρέτη, εκτιμώ ότι είναι το σημαντικότερο, το πολυτιμότερο δώρο δύναμη που μπορεί να έχει κανείς σε μια προεκλογική περίοδο. Για πάμε τώρα στο διατάφτα, διότι ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι ξεκίνησε, δηλαδή τα μανίκια τα είχε σηκώσει ήδη από το σπίτι του. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν έτσι κάποιες εξελίξεις με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εντάχει, θέλετε να μου πείτε κάποιες προτεραιότητες, όχι του κύριου Μητσοτάκη, δικές σας, για το νομό. Καταρχάς να πούμε ότι είμαστε σε μια ευχάριστη συγκυρία να έχουμε όχι μόνο 4 βουλευτές της ΣΕΡΕΣ, να έχουμε και 2 υπουργούς. Διότι ο κ. Καραμαλής έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό υπουργείο, το Υπουργείο των Υποδομών, το οποίο θα παίξει ρόλο την επόμενη μέρα, αλλά και η κ. Ρεμπατζή, η οποία έχει αναλάβει το Υφυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον τομέα της αλίας. Άρα λοιπόν αυτό που μόνο του συνιστά μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους συναδέλφους βουλευτές, οι οποίοι έχουν αναλάβει και κυβερνητική ευθύνη. Σε ό,τι αφορά τις ΣΕΡΕΣ. Θα σας πω πολύ γρήγορα ότι πρέπει να δουλέψουμε άμεσα για 2-3 πραγματάκια, κύριε Μωρέτη. Αμφίπολη. Το είπε και η νέα Υπουργός Πολιτισμού στην τελετή παράδοση παραλαβής στην Αθήνα προχθές. Η Αμφίπολη για μας συνιστά προτεραιότητα, είναι ένα μνημείο διεθνούς εμβέλειας. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ενταχθεί σε αρμοδοτικό πρόγραμμα, για να μπορέσουμε την επόμενη διετία-τριετία να λέμε ότι το μνημείο αυτό είναι επισκέψιμο και άρα πόλος έλξης τουριστών, άρα πηγή εσόδων, κυρία Μωρέτη, γιατί αυτό μας λείπει από τις ΣΕΡΕΣ. Πολύ ωραία. Δεύτερο θέμα για τις ΣΕΡΕΣ είναι να δούμε τι θα γίνει με τις υποδομές. Έχουμε πει ότι θα πρέπει επιτέλους να διορθώσουμε την κατάσταση στο δρόμο Πετριτσίου Κιλκής και στο δρόμο Σερών Δράμας. Είναι απαράδεκτο να συνδέεται η πόλη των Σερών, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο μετά τη Θεσσαλονίκη στη Βόρεια Ελλάδα, με 2 πρωτεύουσες όμορων ομών, με αυτό το δίκτυο. Το οδηγούμε καθημερινά, όχι μόνο εσείς και εγώ, χιλιάδες τηλεθεατές μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και ξέρουμε ότι πρόκειται για 2 δρόμους που είναι επίοικος απαράδεκτοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τους δρόμους αυτούς. Και είμαι βέβαιος ότι και ο νέος Υπουργός Μεταφορών, ο οποίος έχει δεσμευτεί για το θέμα αυτό, θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις για να βοηθήσει στην κατάσταση αυτή. Άλλη προτεραιότητα. Θέμα πρωτογενούς τομέα, κύριε Μωρέτη. Έχουμε ξαναπεί ότι έχει καταθέσει ο κ. Μέγκλας μια εξαιρετική πρόταση για το Δημοπρατήριο Αγροτών και Τροφικών Προϊόντων. Ήρθε λοιπόν η ώρα να παλέψουμε για να γίνει πραγματικότητα. Πρέπει οι αγρότες μας να έχουν μια πολύ ωραία βιτρίνα και εκτινοτρόφοι, μια πολύ ωραία βιτρίνα να προβάλλουν τα προϊόντα τους και να τα διαθέτουν σε δημοπρασία με χονδρική τιμή όπως οι ίδιοι το επιθυμούν. Αυτός είναι ένας τρόπος όχι μόνο να βγάλουν χρήματα πολύ άμεσα, αλλά και να προβάλλουν την ποιότητα των προϊόντων μας. Γιατί ξέρετε, πολύ καλά προϊόντα έχουμε. Το θέμα είναι να μην το ξέρουμε μόνο εσείς και εγώ και εμείς. Mm-hmm. Πρέπει να το ξέρουν όλοι ότι τα σεραϊκά προϊόντα στον πρωτογενή τομέα είναι προϊόντα ποιότητας με διεθνή θέση. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό όχι μόνο να το λέμε, να το προβάλλουμε και προς τα έξω. Ωραία. Άλλο θέμα για τις ΣΕΡΕΣ, κύριε Μωρέτη. Γεωθερμία. Πρέπει λοιπόν να καθίσουμε μαζί με τους δημάρχους της περιοχής μας να συντάξουμε μία μελέτη βασισμένη στα επιστημονικά τεκμήρια του ΙΓΜΕ και να ζητήσουμε από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έρθει εδώ, στην πραγματική δηλαδή ζωή, να δει από κοντά ποια είναι η κατάσταση, να δουν από κοντά ότι υπάρχει εδώ δυναμική αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου και να το βάλουμε μπροστά. Εάν αυτό λοιπόν γίνει στην επόμενη πενταετία, κυρία Μωρίτη, θα μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Για όλα αυτά τα οποία μου λέτε θα φέρουν χρήματα, αλλά χρειάζονται χρήματα. Μου είπατε κάτι από την Ευρώπη, αλλά
Κύριε Χάτζη Βασιλείου, εδώ ο κύριος Νότας πριν μου έλεγε ότι η Ευρώπη μας δίνει 22 δις, ΕΣΠΑ, και εμείς έχουμε απορροφήσει μόνο το 16% και τελειώνουμε. Αυτή είναι η δυνατότητά μας. Δεν μπορούμε κάτι να κάνουμε μελέτες, δηλαδή. Είμαστε ανίκανοι να κάνουμε μελέτες. Μα γι' αυτό σας λέω ότι εδώ θα χρειαστεί να σηκώσουμε μανίκια. Εάν λοιπόν ένας Δήμος από μόνος του δεν έχει φέρει πίν τη δυνατότητα να εκπονήσει μια τόσο σοβαρή μελέτη, θα ζητήσουμε τη συνδρομή προφανώς του αρμοδίου Υπουργείου, αλλά γιατί όχι τη συνδρομή και όλων των υπολείπων Δήμων στην περιοχή. Το γεωθερμικό πεδίο, ξέρετε, δεν ακολουθεί τα όρια των Δήμων του νομού Σερών από κάτω. Προφανώς είναι ενιαίο. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται εδώ συνεργασία. Χρειάζεται συνεργατικό πνεύμα να καθίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι. Οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, το επιμελητήριο, οι εκπρόσωποι των αγροτών. Το μαγικό μου περιγράφετε τώρα, αλλά. Ορίστε. Το μαγικό μου περιγράφετε. Πολύ σύντομα μαγικό. Όλοι κάτω κυρία Μωρέτη, σε ένα τραπέζι, πιστεύετε αλλά... ότι υπάρχει κανείς σεραίος που έχει θέση ευθύνης που να μην επιθυμεί να αυξηθεί το εισόδημα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών? Ναι, το πιστεύω. Ποιος? Όλοι. Όλοι θέλουν αυτό να συμβεί. Να σας πω γιατί το πιστεύω. Γιατί αμέσως θα πούνε όπου. Τι λέω, αλλά γιατί δεν κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και γιατί δεν το πολεμήσαμε τα περασμένα χρόνια? Δεν ξεκινήσαμε τώρα. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό τώρα, κύριε Χατζηβασιλείου. Κυρία Μωρέτη, ενδεχομένως. Τα λέτε εσείς που είστε ένα νέο παιδί, που έχετε μεράκι, εγώ, που λοιπόν, έχετε δυνάμεις για αγώνα. Εγώ λοιπόν θα σας πω. Γιατί ότι... δεν τα κάνατε τόσα χρόνια. Επειδή θα γίνω σε λίγο 38 και πιστεύω ότι έχω αρκετά χρόνια μπροστά μου και ελπίζω να τα έχω ενώ στη ζωή, θέλω λοιπόν να δω ότι κάτι θα γίνει επιτέλους στις Σέρες. Βαρέθηκα 38 χρόνια να ακούω για το γεωθερμικό πεδίο και να έχουμε τρεις μικρές τρύπες διάσπαρτες, οι οποίες και να κολλάμε στην γραφειοκρατία με και όχι τάπα, το ΙΓΜΕ και, και να μην έχουμε το ΙΓΜΕ. Τίποτα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί και να δουλέψουμε. Και είμαι βέβαιος ότι δεν θα περισσέψει κανείς από την προσπάθεια αυτή. Μακάρι. Κανείς βουλευτής Μακάρι. Και κανείς δήμαρχος δεν θέλει να αφαιθεί αυτή η κατάσταση. Θα αναλάβετε μια τέτοια πρωτοβουλία. Γιατί μου λέτε τις προτεραιότητες. Ευχαρίστω, κύριε Μαγκεφτό, και εγώ σα το λέω. Αναλάβετε. Αν δεν ακολουθήσουν οι άλλοι, γιατί έχουμε δει κατά καιρού και τέτοιου είδου συμπεριφορέ, οι άλλοι συνάδελφοί σα ή οι άλλοι αιρετοί, δεν ξέρω εγώ τι. Θα κλείσω κάθε περιθώριο για να ανταποκριθούν ναι. όλοι Ωραία. Στο κάλεσμα αυτό. Μεγάλο το επόμενο ΕΣΠΑ ξεκινά το 2020. Είναι κρίμα να μην μπορούμε να έχουμε μην μελέτη και τα υπόλοιπα, που, τα 22. Που θα οριμάσει σε 2 χρόνια να διεκδικήσουμε. Να σου πω, κύριε Μωρετή, η κυβέρνηση αυτή, μάλλον η κυβέρνηση που έφυγε πια, διότι ευτυχώς μας έχει απαλλάξει από την παρουσία της εδώ και λίγες ημέρες, έχει αποτύχει παταγωδώς στο θέμα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Έχουν εγκριθεί τεράστια ποσά, να σας πω όχι μόνο για έργα, για εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Ξέρετε πόσο έχουμε πάρει από εκεί, περίπου 10%. Έχουν εγκριθεί δισεκατομμύρια στο ΕΠΑΝΕΚ και εμείς είμαστε σχεδόν στο 10%. Γιατί είμαστε ανίκανοι, κύριε Χατζηβασιλείο? Διότι, κυρία Μωρέτη, δεν τα διεκδικούμε. Σας το ξαναλέω. Άλλο πράγμα η έγκριση, άλλο πράγμα η απορρόφηση. Μπορεί να εγκρίνονται δαπάνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αν δεν πας εσύ με μια καλή μελέτη, συγκεκριμένη, πάλι στις μελέτες, στοχοθετημένη, γραμμένη, τεκμηριωμένη, δεν υπάρχει δεν περίπτωση μπορούμε να κάνουμε μελέτες. Να πάρει η εμπειρία σας μέχρι τσακιστή. Τώρα, τι λέει, κύριε Χατζηβασιλείου, δεν μπορούμε να κάνουμε μελέτες η στην εμπειρία Ελλάδα. Μου, κυρία Μωρέτη, από την κυβέρνηση λέει ότι όποιος πολιτικός, όποιος υπουργός ναι. ή όποιος, εν πάση περιπτώσει, έχει τη δυνατότητα και τη δύναμη να διεκδικήσει ευρωπαϊκά χρήματα και κάνει μια σοβαρή τεκμηριωμένη πρόταση, το πετυχαίνει. Εδώ λοιπόν δεν χρειάζεται μόνο να έχεις την αποφασιστικότητα, πρέπει να έχεις και τη γνώση, κυρία Μωρέτη. Να ξέρεις τι ζητάς. Και κυρίως να έχεις την απαραίτητη τεχνική ομάδα για να εκφράσει αυτό το οποίο ζητάς. Ωραία. Δεν φτάνει ένα απλό χαρτί 10 σειρές. Εδώ θέλει, σας λέω, μελέτη αναλογιστική με βάθος. Και μια μελέτη, κυρία Μωρέτη, για να οριμάσει θέλει 2 χρόνια τουλάχιστον. Άρα λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε από σήμερα για να μπορούμε να λέμε ότι την επόμενη διετία μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι. Με λίγα λόγια, κυρία Μωρέτη, υπάρχουν δεκάδες προγράμματα που αφορούν τον τουρισμό, την αγροτιά, την κτηνοτροφία, τις υποδομές μας, που αφορούν το περιβάλλον, την λεγόμενη αηφόρο ανάπτυξη, την εκπαίδευση ενηλίκων, την κατάρτιση εργαζομένων στο ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν εκατοντάδες κονδύλια τα οποία δεν απορροφώνται. Διότι είτε η μέχρι χθες κυβέρνηση αδιαφορούσε, είτε επειδή δεν ήξερε πώς να τα απορροφήσει. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ, ξέρουμε τι συμβαίνει έξω, ξέρουμε τι μας γίνεται. Συμπέρασμα, ξέρουμε και πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και να είστε βέβαιοι ότι δεν θα αφήσουμε λεπτό να πάει χαμένο. Okay. Ήδη αρμόδιοι υπουργοί και υφυπουργοί έχουν παρουσιάσει προτεραιότητες και μπορώ να σας δηλώσω ότι είμαι απολύτως ευτυχής από τα πρώτα λόγια που ακούσαμε τις τελευταίες 2 μέρες. Όταν ακούσατε ότι έγινε αυτό το τραγικό γεγονός χθες βράδυ στην Χαλκιδική,
όταν ακούσατε ότι και πάλι είχαμε, χάσαμε ανθρώπινες ζωές, τρινούμε ανθρώπινες ζωές. Ήδη 7, από ό,τι έτσι ξέρω. Φοβηθήκατε ότι είστε αντιμέτωποι με ένα γεγονός το οποίο η χώρα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί? Κύριε Μαρτή, όταν άκουσα χθες τα νέα από τη Χαλκιδική, αντιλαμβάνεστε ότι ξύπνησαν μέσα μου αναμνήσεις από το μάτι, από τη φωνική πυρκαγιά στην Αθήνα, η οποία έσπηρε στην ουσία το θάνατο σε εκατοντάδες συμπολίτες μας. Όμως δεν φοβήθηκα, γιατί ήμουν βέβαιος ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα συμπεριφερθεί με τη δέουσα ευθύνη και κυρίως υπευθυνότητα απέναντι σε αυτό το σημαντικό συμβάν, κυρία Μωρέτη. Και πράγματι δικαιωθήκαμε όλοι όσοι κοιμηθήκαμε ήσυχοι. Ξέρετε γιατί? Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία από το πρώτο βράδυ είχε αντιδράσει. Δεύτερον, έβαλε τον αυριανό Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος δεν έχει αναλάβει ακόμα, γιατί δεν έχει συγκροτηθεί το Υπουργείο σε σώμα. Τον κάλεσαν από την πρώτη στιγμή να συντονίσει τις ενέργειες. Πριν κάνει ο άνθρωπος αναλάβει ευθύνη. Δεν είναι Γενικός Γραμματέας, αλλά συντονίζει γιατί θα αναλάβει. Θα αναλάβει Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν προλάβαμε για πρακτικούς λόγους ακόμα αυτό να γίνει. Παρ' όλα αυτά, εκλήθη από την πρώτη στιγμή να συντονίσει τις ενέργειες. Τρίτον, ο Πρωθυπουργός είχε ενημέρωση από την πρώτη στιγμή για το τι συνέβαινε. Τέταρτον, εγκρίθηκε δαπάνη 500.000 για τους πληγέντες δήμους στη Χαλκιδική. Από τη Ζωζόπολη μέχρι το δεύτερο πόδι, κύριε Μωρέτη. Όλοι οι Δήμοι στην Κασάνδρα και τη Σιθωνία που επλήγησαν θα λάβουν βοήθεια αμέσως 500.000 ευρώ. Πέμπτον, κύριε Μωρέτη, εστάλει αμέσως SMS στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονταν στην περιοχή εκείνη την ώρα, σε τέσσερις γλώσσες μάλιστα, γιατί έχουμε και τουρίστες, κυρία Μωρέτη, στη Χαλκιδική, δεν είμαστε μόνο εμείς οι Έλληνες, να προσέχουν και να απευθυνθούν σε αρμόδιες αρχές σε περίπτωση ανάγκης. Με λίγα λόγια, κύριε Μωρέτη, όλα όσα δεν έγιναν, για παράδειγμα, στη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, γίνανε σε δύο μόλις ώρες από μια κυβέρνηση που είχε αναλάβει πριν από μία μέρα. Άρα μου λέτε ότι το σύστημα υπήρχε, εσείς το ενεργοποιήσατε στο επόμενο λεπτό και δούλεψε. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα, και ότι το σύστημα το είχαμε και στο μάτι, αλλά δεν το ενεργοποιήσαμε ποτέ, επομένως και εγώ του ζω ζωντανή. Αυτό ακριβώς μου λέτε. Και μάλιστα εμείς έχουμε αποφασίσει, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει αύριο να ξεκινήσει τη λεγόμενη γενική πρόβα του πανευρωπαϊκού αριθμού 112. Ενδεχομένως δεν ξέρουν πολλοί Έλληνες πολίτες ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ο αριθμός της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, των τριών αυτών υπηρεσιών αμέσου δράσεως στην ουσία, είναι ενιαίος και απαντά στο τηλέφωνο 112. Και χωρίς σήμα. Ακόμα και δεν έχει σήμα στο κινητό. Α, μπράβο, αυτό. Ακριβώς. Δεν υπάρχει, δεν είναι υποχρεωτικό να καλείς το 100, το 166, το 199, κυρία Μωρέτη. Καλείς το 112. Χωρίς πανικό και είναι χωρίς, σίγουρο ότι κάποιος θα απαντήσει. Κάποιος θα απαντήσει αρμόδιος για να έρθει. Αυτό λοιπόν δεν το ξέρουν πάρα πολλοί Έλληνες, κύριε Μωρέτη. Σωστά. Γιατί έχουμε συνηθίσει όλοι στο 100 ή στο 166. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε ότι αυτό το οποίο έπρεπε να λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια στη χώρα θα λειτουργεί από αύριο. Από αύριο λοιπόν έχουμε τη γενική δοκιμή του αριθμού 112, ούτως ώστε τις επόμενες ημέρες. Αυτό δεν δούλευε να... το νούμερο, θέλετε να μου πείτε, κύριε Βασίλειο? Δούλευε, κυρία Μάρτη, αλλά δούλευε αποσπασματικά. Και κυρίως δεν είχε γίνει καμία καμπάνια ενημέρωση να καταλάβουν οι πολίτες ακριβώς ότι ό,τι και να χρειαστούν, από το πιο απλό μέχρι το πιο σοβαρό, ο αριθμός 112 είναι εκείνος που θα τους φέρει άμεση βοήθεια, είτε αυτό αφορά την ασφάλειά τους, τη ζωή τους ή την υγεία τους. Σας ευχαριστώ που το είπατε αυτό, γιατί ξέρετε, διανύουμε και μια καλοκαιρινή περίοδο. Βεβαίως. Που συμβαίνουν πάρα πολλά. Επομένως, αν βρεθούμε σε κάποιο σημείο χωρίς σήμα, χωρίς πανικό βεβαίως, επικοινωνούμε ακόμα με τον 112. Ακόμα και αν το κινητό μας είναι εκτός δικτύου, μπράβο, το εκεί 112 απαντά. Θα μας απαντήσει. Ακριβώς. Και θα έρθει βοήθεια. Και επιτρέψτε μου να ξαναπώ ότι όλα όσα δεν έγιναν 4 χρόνια στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, γίνανε στις 48 ώρες στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μήνυμα έφυγε στον κόσμο που ήταν στη Χαλκιδική και σε 4 γλώσσες. Για να ενημερωθούν και οι ξένοι τουρίστες, ούτως ώστε να προφυλαχθούν και να μην πάθουν τίποτα. Βεβαίως είχαμε θύματα. Το φαινόμενο, από ό,τι είδατε και εσείς στα βίντεο που είδαμε, ήταν εκτός κλίματος. Ένα σπάνιο φαινόμενο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Κολυδάς, δεν το θυμούνται οι νεότεροι. Πρωτοφανής ήταν η κατάσταση αυτή στη Χαλκιδική. Παρόλα αυτά, προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε χιλιάδες πολιτών, Ελλήνων και επισκεπτών, που είχαν την ατυχία να βρεθούν στη Χαλκιδική εκείνη τη στιγμή. Και αυτό έγινε μέσα σε 2 μέρες, κυρία Μωρέτη. Όχι μόνο
Λοιπόν, ήμασταν έτοιμοι, αλλά είχαμε την αποφασιστικότητα να αντιδράσουμε άμεσα. Άρα, είμαστε αυτό περήφανοι που γι' αυτό. Ακούγαμε από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι το πρόγραμμα είναι στο μυαλό μου, ότι επίσης ο καθένας τη θέση που θα έχει την έχω στο νου μου και ότι μένει πια να το ανακοινώσω, επαληθεύεται. Όχι μόνο αυτό. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι εγγενιάζεται ένα νέο σύστημα επικοινωνίας και αξιολόγησης των Υπουργών, το λεγόμενο σύστημα μαζί, κυρία Μωρέτη. Τι δείχνει αυτό? Ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν απολύτως έτοιμη να κυβερνήσει τη χώρα. Όλα αυτά τα πρακτικά προβλήματα εμείς τα είχαμε λύσει εδώ και πολλούς μήνες, κυρία Μωρέτη. Ξέραμε πώς θέλαμε να είναι η κυβέρνηση, ξέραμε πώς θα λειτουργεί το Μέγαρο Μαξίμου, πώς θα είναι η νέα του δομή, η οποία θα προσυδειάζει σε πρωθυπουργικά γραφεία μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Όχι δηλαδή, ξέρετε, κλειστές ομάδες οι οποίες θα μιλάει μία με την άλλη κρυφά, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και ανταγωνισμοί στα πρωθυπουργικά γραφεία, κυρία Μωρέτη. Έτσι, έχω περάσει από κυβερνητικά πόστα και ξέρω ότι οι ανταγωνισμοί στην κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σκληροί. Αυτό δεν θα επιτραπεί τώρα, λέτε. Θα προσπαθήσει ο Κυριάκος, όπως έχει πει αυτό, να προσοβηθεί. Είμαστε όλοι μία ομάδα. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι άνθρωποι είναι μία ομάδα, με μία κεντρική συντονιστική γραμμή, όπως συμβαίνει στις σοβαρές χώρες. Κύριε Χατζηβασιλείου, λύστε μου και μια απορία. Γιατί τα υπαρχικά συμβούλια και κλεισμένα των θυρών? Τι δεν πρέπει να ακούμε εμείς οι πολίτες? Γιατί να λείπουν οι κάμερες από εκεί μέσα? Κυρία Μωρέτη, στα υπουργικά συμβούλια λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων. Ωραία. Επειδή λοιπόν στα υπουργικά συμβούλια λέγονται και πράγματα τα οποία δεν είναι τελεσίδικα και δεν είναι έτοιμα να δημοσιοποιηθούν προς τον πολίτη, νομίζω ότι η κάλυψή τους από τον τηλεοπτικό φακό συνιστά ενδεχομένως και λαϊκισμό. Τι θέλω να πω? Πολλές φορές, ξέρετε, έχει φανεί σε χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα στο παρελθόν έχει συμβεί αυτό, στα υπουργικά συμβούλια, πολλοί υπουργοί να πλειοδοτούν σε λαϊκισμό, διότι εκείνη την ώρα δεν απευθύνονται στον πρωθυπουργό στους συναδέρφους τους, αλλά απευθύνονται στους πολίτες μέσω της κάμερας. Ποιο λοιπόν είναι το ζήτημα στα υπουργικά συμβούλια? Αυτό, λοιπόν, τώρα, οι υπουργοί να απευθύνονται στον πρωθυπουργό και στους συναδέρφους τους, ούτως ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις που θα έχουν θετικό πρόσημο. Το να ξεκινήσουμε να έχουμε κάμερα στα υπουργικά συμβούλια για να βλέπει ο πολίτης ποιος υπουργός είναι πιο φιλολαϊκός από τον άλλον, πείτε μου, κερδίζει κανείς κάτι? Και οι υπουργοί εκτός από αυτό. Δηλαδή, μόνο οι υπουργοί, και από εκεί και πέρα θα δίνονται οι κατευθύνσεις. Ούτως ή άλλως τα υπουργικά συμβούλια, αυτό που λέμε στο τραπέζι, οι υπουργοί κάθονταν. Ναι, αλλά γύρω-γύρω καθόντουσαν όλοι οι υπόλοιποι. Οι υφυπουργοί όμως ούτως ή άλλως δεν είχαν στην ουσία λόγο δεν είχαν. Η παρέμβαση σε ένα υπουργικό συμβούλιο. Άρα λοιπόν. Η αποτελεσματική διακυβέρνηση, κυρία Μωρέτη, σημαίνει ευέλικτα σχήματα. Σημαίνει ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Αλλιώς συζητούν 10, αλλιώς 20, αλλιώς 60, κυρία Μωρέτη. Το καταλαβαίνετε, νομίζω, αυτό. Και εδώ σημασία δεν έχει να φωτογραφηθούν το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι ή καρέκλες γύρω από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σημασία έχει, κυρία Μωρέτη, να ληφθούν αποφάσεις που θα έχουν αποτέλεσμα θετικό για τους πολίτες. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο του κ. Μητσοτάκη και αυτό θα κάνει. Γι' αυτό λοιπόν αφήνουμε εμείς τον τύπο που είναι η προβολή, η δημόσια, και μένουμε στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Σκληρή δουλειά, συνεννόηση και κυρίως ανταλλαγή απόψεων για να οδηγηθούμε Ωραία. Σε καλά. Πότε ορκίζεστε, κύριε Χατζηβασιλείου? Τι ερχόμενη Τετάρτη. Τετάρτη που μας έρθει. Πολύ ωραία. Σε 6 μέρες από σήμερα η Βουλή θα συνέλθει. Την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες εκλογής Προεδρίου της Βουλής. Ωραία. Ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει για πρόεδρο τον κύριο Τασούλα, έναν εξαιρετικό βουλευτή με μεγάλη πείρα και νομομαθή από τα Ιωάννινα, βουλευτή Ιωαννίνων, που είμαι βέβαιος ότι θα κοσμεί την Βουλή με την παρουσία του στην Προεδρία. Και αμέσως μετά ξεκινούν οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που πρέπει να οδηγήσουν σε ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί η κυβέρνηση υπάρχει, δεν υπάρχει ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Μετά. Στη συνέχεια αρχίζουμε δουλειά. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Τρία νομοθετήματα, νομίζω. Δεν θα έχουμε καλοκαίρι καταρχάς φέτος, κυρία Μωρέτη. Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Η Βουλή δεν θα κλείσει, δηλαδή δεν θα κλείσει για να πάνε στα θερινά. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να μην έχουμε φέτος θερινά τμήματα. Κυρία Μωρέτη, αυτό είναι και το σωστό. Ξέρετε, ο κόσμος μας ψήφισε γιατί περιμένει να δει κάτι. Δεν περιμένει να δει διακοπές. Περιμένει να δει δουλειά. Και όσοι από εμάς. Μήπως είναι αυτός ο νόμος που απαγορεύει να κλείσει Βουλή σε μια καινούργια κυβέρνηση για 5 μήνες, γιατί το διαβάζαμε κάπου αυτό και έλεγαν. Γιατί λέει ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ότι δεν θα κλείσει δεν τη Βουλή, αφού τέτοια. Δεν μπορεί, λέει, να την κλείσει τη Βουλή για 5 μήνες από την ανάληψη καθηκόντων. Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια. Αν κάνω λάθος, συγχωρήστε με, μπορούμε να το διερευνήσουμε, αλλά απόφαση του Πρωθυπουργού είναι ότι ό,τι και να γίνει, η Βουλή δεν θα κλείσει. Ωραία. Άρα δεν έχουμε θερινά τμήματα, είναι η κανονική λειτουργία. Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε καταρχάς
με νομοθετήματα που αφορούν πρώτον τη φορολογία. Κυρία Μωρέτη, πρέπει να ξεκινήσουμε στη μείωση του φόρου επιχειρήσεων και στη μείωση του ένφια. Το πρώτο αυτό θα είναι δηλαδή. Το πρώτο πράγμα λοιπόν θα είναι μείωση του ένφια 30% προοδευτικά, όπως έχουμε πει, 10, 20 και 30 σε βάθος τριετίας. Ξεκινάμε δηλαδή από το 2020 στην ουσία. Το καινούριο, ο καινούριος ένφια θα είναι μειωμένος κατά 10%. Ακριβώς. Για το 2020. Το 19 δεν μπορούμε να κάνουμε μείωση, κυρία Μωρέτη. Άρα ήδη... το 20 θα δούμε το 10%. Ο προϋπολογισμός ήδη τρέχει. Δεν μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε τον προϋπολογισμό. Άρα είναι έσοδα του υπάρχοντος προϋπολογισμού. Ακριβώς. Αυτό το και... όλα τα μέτρα θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 20 που θα ψηφιστεί το Νοέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο του 19. Άρα στο τέλος της τετραετίας ουσιαστικά εσείς θα έχετε τελειώσει και με αυτά που θα ψηφίσετε μεθαύριο. Ακριβώς. Ωραία. Και δεύτερο μέτρο θα είναι η μείωση του φόρου επιχειρήσεων, κυρία Μωρέτη. Αρχικά στο 24% και στη συνέχεια στο 20%. Δηλαδή, από το 28% θα μειωθεί ο φόρος των επιχειρήσεων κατά 4 μονάδες του χρόνου και στη συνέχεια άλλες 4. Του χρόνου και μετά άλλες 4. Δηλαδή, θα πάμε προοδευτικά μέχρι το τέλος της τετραετίας το 20%, 8 μονάδες κάτω. Τέλεια. Ταυτόχρονα, ο πρώτος φορολογικός συντελεστής που είναι για εισοδήματα ως 10.000 ευρώ θα μειωθεί για όλους αγρότες, μισθωτοί, όσοι μας ακούνε λοιπόν. Από το 22 στο 9%, κυρία Μωρέτη. Είναι μια πολύ γενναία μείωση. Τώρα. Εδώ είχαμε το αφορολόγητο. Το αφορολόγητο δεν θα πειραχτεί, θα μείνει εκεί που το αφήσατε. 9,5. Το ξέρετε. Όμως, από εκεί και πέρα. Από το 9,5 και πάνω. Ο πρώτος συντελεστής φορολόγησης θα μειωθεί από το 22 στο 9. Και αντιστοίχως, θα δείτε στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί λογικά μέσα στον Αύγουστο. Θα μειωθούν και οι άλλοι φορολογικοί συντελεστές. Άρα, οτιδήποτε πάνω από το 9,5 δεν θα έχει ένα φόρο 22%. Πάμε για το 9. Ξεκινάει από το 9. Από το 9 η πρώτη κλίμακα. Πολύ ωραία. ΦΠΑ. Έχουμε στόχο μέχρι το τέλος της τετραετίας να μειωθεί κατά 2 μονάδες. Σε 22 και 11. Αυτό πότε θα το κάνετε όμως. Θα ξεκινήσουμε από το 20, σιγά-σιγά, κύριε Μωρίτη, γιατί πρέπει να δούμε από την επόμενη χρονιά πάλι. Θα γίνει και αυτό όμως κανονικά. Άλλο μέτρο. Σταδιακά θέλουμε την επόμενη τετραετία, κυρία Μωρέτη, να καταργηθεί το λεγόμενο τέλος επιτιδεύματος. Αυτό το ντροπιαστικό χαράτσι, το οποίο επιβαρύνει κάθε επαγγελματία που ζει και δουλεύει σε αυτήν την χώρα. Είναι ένας φόρος κοροϊδία, κυρία Μωρέτη, τέλος επιτιδεύματος. Αλλά πολλά κοροϊδία έχουμε. Και είναι ντροπή. Εμείς λοιπόν έχουμε στόχο σταδιακά να το μειώνουμε μέχρι την κατάργησή του στο τέλος τετραετίας. Άλλο μέτρο φορολογικό, αναστολή ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα, κυρία Μωρέτη. Εμείς λοιπόν θα το αναστείλουμε τον ΦΠΑ στις οικοδομές. Πρέπει να ξαναπάρει η οικοδομή μπροστά. Πρέπει να αρχίζουν να δουλεύουν περίπου 54 επαγγέλματα, κυρία Μωρέτη. Διότι η οικοδομή συνδέεται άμεσα με 54 και έμεσα με πάνω από 100 επαγγέλματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πρέπει να δουλέψουν. Διότι αν δουλέψουν, το κράτος θα έχει περισσότερα δημόσια έσοδα. Άρα είναι μια αμοιβαία επικερδής, υποφελής, με συγχωρείτε, κατάσταση να δουλέψει η οικοδομή και για το κράτος και για την αγορά. Άλλο οικονομικό μέτρο, κυρία Μωρίτη. Θα προχωρήσουμε άμεσα στην αναγνώριση δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου. Πρακτικά, εάν κάποιος θέλει να κάνει ενεργειακή αναβάθμιση στο σπίτι του ή στην επιχείρησή του, κατά 50% αυτή η δαπάνη θα εκπίπτει από το φορολογικό του εισόδημα. Θα αναγνωριστεί δηλαδή ως έξοδο επιτέλους. Διότι μέχρι σήμερα αυτό δεν αναγνωριζόταν. Επιδοτούνταν, αλλά ναι. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν θα λέμε ότι πλέον κατά 50% η δαπάνη που θα κάνει κανείς για αναβάθμιση στην εγκατάστασή του, είτε αυτή είναι επιχείρηση, είτε είναι σπίτι, ενεργειακή, αισθητική αναβάθμιση, θα εκπίπτει από το εισόδημα. Όλα αυτά τώρα αμέσως θα είναι τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, μεθαύριο πρώτα... συνεδριάζεται και σιγά σιγά έρχονται αυτά. Ακριβώς. Ή θα τα δούμε και στην πορεία χρόνου. Αυτά είναι σε βάθος των επόμενων μηνών, κυρία Μωρέτη. Και επιτρέψτε να προσθέσω και κάτι άλλο. 120 δόσεις, οι οποίες είναι προβληματικές. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ταλαιπωρούνται εκατομμύρια Έλληνες να μπουν σε 120 δόσεις, κυρίως όσοι έχουν οφειλές κάτω των 3.000 ευρώ. Δεν είναι 120 δόσεις, ακριβώς. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν εμείς ήδη έχουμε έτοιμο νομοσχέδιο για τη βελτίωση αυτής της τακτικής, ώστε να μπορούν πραγματικά να ενταχθούν οι Έλληνες πολίτες που έχουν οφειλές χαμηλές σε 120 δόσεις, σε ό,τι αφορά τις οφειλές σε ασφαλιστικά, ταμεία. Σήμερα ισχύει πάνω από 3. Εμείς λέμε να ισχύει γενικά και καθολικά. Μπράβο. Δηλαδή και ο άνθρωπος ο οποίος χρωστάει λιγότερο, δηλαδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει. Άλλος χρωστάει χιλιάρικο, να πει στις δόσεις, θα του φύγει και αυτό. Να μπορεί και αυτό σε πάση περιπτώσει κάποια στιγμή να δει μια άσπρη μέρα. Με λίγα λόγια, κυρία Μωρέτη, η Νέα Δημοκρατία, σας το είχα ξαναπεί και άλλη φορά μαζί, εδώ το είχαμε συζητήσει, έχει έτοιμα τουλάχιστον 10 νομοσχέδια.
Και είμαστε απολύτως περήφανοι, διότι δεν περιμέναμε εμείς να τα γράψουμε, κυρία Μωρέτη, τώρα. Ξέραμε από πριν τι θέλαμε να κάνουμε. Ξέραμε από πριν πού θέλουμε να φτάσουμε τη χώρα. Και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε τη δουλειά από την πρώτη κιόλας ημέρα που θα ανοίξει η Βουλή. Δύο άλλες εκκρεμότητες σοβαρές είναι οι εξής. Πρώτον, το κράτος. Πρέπει πάση θυσία να αποκτήσουμε ένα σοβαρό λειτουργικό κράτος. Έτσι λοιπόν, ετοιμάζουμε μεγάλη νομοσχέδιο. Κουβέντα ανοίγεται τώρα. Ετοιμάζουμε νομοσχέδιο το οποίο τι θα κάνει. Θα ενισχύει τη λεγόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο δημόσιο. Έχουμε παραδείγματα άλλων χωρών, όπως παραδείγματος χάρη της Εστονίας, χώρες που ήταν σοβιετικές δημοκρατίες μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι οποίες μας έχουν περάσει δεκαετίες μπροστά στον τρόπο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εμείς λοιπόν θέλουμε να αντιγράψουμε τα πολύ καλά αποτελέσματα από χώρες όπως η Εστονία. Αυτό είναι το μοντέλο που έχουμε στο μυαλό μας για το πώς πρέπει να λειτουργεί το κράτος ηλεκτρονικά, χωρίς να έχει ο πολίτης αυξημένη επαφή. Δεν χρειάζεται επαφή. Λοιπόν να γυρίζουμε από υπηρεσία σε υπηρεσία. Ηλεκτρονικά λέμε και θα να σα πω ένα παράδειγμα. Εάν ο πολίτης στη Μύκονο, κυρία Μωραήτη, χρειαστεί να πάει στον πολεοδόμο του και να του μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο, η πιθανότητα διαφθοράς αυξάνεται. Γνωρίζετε. Εμείς λοιπόν θέλουμε να καταργήσουμε σταδιακά την ανάγκη φυσικής επαφής του πολίτη με τον δημόσιο λειτουργό, ούτως ώστε να μην υπάρχει πουθενά η υπόνοια ότι κάποιος λειτουργός μπορεί επομένως, να δωροδοκηθεί. Επομένως, θα έχει περισσότερο χρόνο συγκεκριμένος λειτουργός να δουλεύει το αντικείμενο το οποίο έχει αναλάβει. Και κυρίως δεν θα έχει τη δυνατότητα να δωροδοκηθεί για το λεγόμενο γρηγορώσιμο, που ας μην γελιόμαστε, κυρία Μωραήτη, χιλιάδες Έλληνες έχουν πληρώσει γρηγορώσιμο στο παρελθόν. Ωραία. Σε διάφορους δημοσίους λειτουργούς, οι οποίοι είναι απαράδεκτοι. Δύο ερωτήματα για να κλείσουμε, γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Και τέλος, να σας πω ότι θέλουμε να κάνουμε για την αυτοδιοίκηση κάτι, κυρία Μωραήτη. Ο νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία εμποδίζει τους δημάρχους από το να κυβερνούν τους δήμους αποτελεσματικά, είναι ένας νόμος αποτελεσματικός. Ένα απλό παράδειγμα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο καινούριος Δήμαρχος, έχει νομίζω 7 δημοτικούς συμβούλους. Στους 61 νομίζω. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει πρακτικά. Δεν γίνεται. Μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφερε το νομοσχέδιο αυτό στην ουσία για να οδηγήσει τους δήμους σε κυβερνησία. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε νομοτεχνικές βελτιώσεις. Διαφορετικά οι δήμαρχοι θα έχουν τα χέρια τους δεμένα. Αυτό είναι το τραγικό. Λοιπόν, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, λέει, δεν υπόθηκε κάτι. Θα επαναφέρουν το ΕΚΑΣ ή κάποιο άλλο επίδομα που να στηρίζεται η ζωή τους. Έχετε ακούσει κάτι? Θα σας πω, υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση του Κυριάκου. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο ίδιος έχει μια μεγάλη ευαισθησία λόγω της οικογενειακής του κατάστασης, λόγω της μητέρας του που ήταν και ίδια άτομα με ειδικές ανάγκες. Δύο πράγματα είναι προτεραιότητες. Πρώτον, να προστατευθούν όλα τα επιδόματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και να διευρυνθεί η βάση των όσων τα λαμβάνουν. Διότι έχουμε δει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων αναπήρων οι οποίοι υποχρεούνται να πηγαίνουν στις επιτροπές κάθε 2 και 3 χρόνια. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βλάβει ανίκεστο που δεν πρόκειται να διορθωθεί την επόμενη χρονιά και είναι ντροπή να τους καλεί το κράτος κάθε 2 και 3 χρόνια. Πότε θα γίνει αυτό? Για να επανεξεταστεί. Είναι στα νομοσχέδια τα οποία είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, κυρία Μωρέτη. Και δεύτερον. Ναι. Όπως έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτεραιότητά μας οι προσλήψεις στην ειδική αγωγή. Για μας η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι προτεραιότητα. Και επειδή στις ΣΕΡΕΣ έχουμε μεγάλη παράδοση στην ειδική εκπαίδευση, έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε εξαιρετικά σχολεία ειδικής αγωγής. Πρέπει να πούμε ότι είναι προτεραιότητα για μας και το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει αμέσως σε προσλήψεις εκπαιδευτικών με εστίαση στην ειδική αγωγή. Ναι, αλλά εδώ το οφείλουμε στα παιδιά. Βγήκε χθες ο κύριος Στεφάνου και είπε ότι επειδή κάποιες κινήσεις έπρεπε να γίνουν από το Μάιο και τώρα έχουμε Ιούλιο και τίποτα δεν έχει γίνει, πολύ φοβήθηκε λοιπόν της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο πρόεδρος ότι το Σεπτέμβριο δεν θα είναι η εκπαιδευτική στα πόστα τους. Κυρία Μωρέτη, είχα χθες μια συνομιλία με τη νέα Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ναι. Μέχρι πρώτον σε εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Ζαχαράκη λοιπόν με διαβεβαίωσε εκπαιδευτικός η ίδια, να το τονίσουμε, είναι καθηγήτρια μέσα εκπαίδευση στην Αγγλική Φιλολογία, κυρία Ζαχαράκη. Μου είπε ότι θα κάνουν τα πάντα για να προλάβουν το κουδούνι του Σεπτεμβρίου. Με αναπληρωτές πάλι ή και με θέσεις? Θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν με θέσεις. Από εκεί και πέρα, επειδή ο χρόνος είναι πολύ μικρός, στην ουσία έχουμε 1,5 μήνα. Άρα και φέτος με αναπληρωτές και βλέπουμε. Θα προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των αναπληρωτών. Αλλά
με διαβεβαίωσε και η ίδια ότι καλοκαίρι δεν θα κάνει ούτε ένα λεπτό, διότι έχει βάλει προσωπικό της στοίχημα το πρώτο κουδούνι το Σεπτέμβρη να χτυπήσει με την καλύτερη δυνατή έτσι, κατάσταση. Με τι προϋποθέσεις θα γίνουν. Και πιστεύω είναι νέα και έχει και γνώση του θέματος. Και έχει κουράγιο. Ακριβώς. Και κυρία Κεραμέως, έχουμε ένα ωραίο γυναικείο δίπολο στο Υπουργείο Παιδείας. Να δούμε τις προϋποθέσεις βέβαια που θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα γίνουν με το πτυχιακά, διδακτορικά και δεν συμμαζεύεται. Και οι αναπληρωτές αυτοί που τόσα χρόνια τρέχαν σε όλη την Ελλάδα θα μείνουν κυρία εκτός. Κυρία Μωρέτη, να πούμε είναι μια διευκρίνηση εδώ. Αυτό. Στην ουσία, οι επιτροπές μας παρακολουθούν, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι πίνακες είναι συγκεκριμένοι στην ουσία. Ο καθένας έχει τα μόρια που έχει συγκεντρώσει. Και όλοι πάνω κάτω ξέρουν πού, σε ποια όχι, θέση κύριε, βρίσκονται. Δεν είναι έτσι. Η προϋπηρεσία μετράει πολύ λιγότερο από ότι ένα μεταπτυχιακό. Μα θα μου πείτε, δεν πρέπει να ανταμυφθεί. Βεβαίως. Το γνωρίζω. Αλλά ρωτήστε αν αυτός ο οποίος έτρεχε σε όλη την Ελλάδα μπορούσε να πάρει ένα μεταπτυχιακό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί ένας δίκαιος τρόπος για να βρεθεί μια χρυσή λύση. Όμως δεν υποτιμούμε ούτε την εμπειρία όχι, κάποιου, βέβαια. Ούτε όμως και τον άλλον ο οποίος έχει επενδύσει χιλιάδες ευρώ σε μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση, γιατί ξέρετε και αυτά είναι χρήματα, κυρία Μωρέτη. Ναι, απλά να μην είναι τα θύματα μόνο όχι. Οι μεν οι οποίοι υπηρέτησαν, έβγαλαν τα κάρβουνα από τη φωτιά και τώρα έρχονται τα μεταπτυχιακά για να κάνουν όλα τα υπόλοιπα. Ξέρω ότι προέρχομαι από οικογένεια εκπαιδευτικών, κυρία Μωρέτη. Και ξέρω από πρώτο χέρι τι ακριβώς συμβαίνει στην εκπαίδευση. Να είστε βέβαιοι ότι δεν θα δικηθεί κανείς. Θα κερδίσει μόνο η κοινωνία από εκπαιδευτικούς μονίμους, εκπαιδευτικούς καλούς, διότι οι αναπληρωτές, ξέρετε, ποιούν εθνικό έργο, κυρία Μωρέτη. Και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Όπως είπατε κι εσείς, είναι σαν ομάδες κάθε Σεπτέμβριο πηγαίνουν σε μια διαφορετική περιοχή της χώρας και προσφέρουν έργο. Και η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη που το αναγνωρίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηβασιλείου. Εγώ σας ευχαριστώ και για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μου ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να αλλάξουμε στον τόπο μας τα πράγματα. Τους ευχαριστώ για την τιμή που με επεφύλαξαν. Τους διαβεβαιώ ότι θα είμαι εδώ για εκείνους. Ελπίζω να τα λέμε συχνά τώρα πια και να μην λέτε κι εσείς ότι έχω βουλή και δεν μπορώ να έρθω. Να είστε βέβαιοι ότι αυτό θα είμαστε εδώ συνέχεια. Θα μας βρίσκετε όποτε θέλετε, κυρία Μωρέτη. Αλλά μετράει καλύτερα το έργο παρά τα λόγια. Σωστά. Να μας τα λέτε όμως για να τα ξέρουμε. Έτσι, δηλαδή, ό,τι κάνετε να μας το ανακοινώνετε. Μην το κρατάτε κρυφό για να μην γκρινιάζουμε. Δεν έχω τέτοια πρόθεση, μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας κουράγιο, γιατί εσείς ακόμα έχετε την περιοδία. Ευχαριστείτε κόσμο, ακούτε, καταγράφετε προβλήματα, καθαρογράψτε τα και πεδίο δόξης λαμπρό το κοινοβούλιο. Και έτσι ακριβώς, ξέρετε, έχω ένα τετράδιο, έχει τελειώσει το πρώτο, περάμε στο δεύτερο σιγά σιγά, διότι τα προβλήματα είναι τόσα πολλά, αλλά χαίρομαι διότι οι πολίτες στις ΣΕΡΕΣ κάθε φορά που τους συναντώ με κάνουν σοφότερο. Και αυτό τελικά είναι το μεγαλύτερο κέρδος από όλα. Σας ευχαριστώ κύριε Χατζηβασιλείου, να είστε καλά. Δεν θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, γιατί είπατε ότι δουλεύετε εσείς. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι που μείνατε μέχρι και αυτή την ώρα κοντά μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 όπως κάθε μεσημέρι. Να είστε καλά.